Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στο σπίτι μας ένα νεαρό ζευγάρι. Εκείνη διαπρέπει στο χώρο του χορού. Εκείνος στα γήπεδα. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε σήμερα στο σπίτι μας την Άνδρεα Νικολάου και τον Κωνσταντίνο Παναγή, διεθνή ποδοσφαιριστή και τερματοφύλακα της Ομόνιας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κωνσταντίνο μου, είναι η πρώτη σας φορά έτσι που δίνεται μια κοινή τηλεοπτική συνέντευξη. Ένα πολύ αγαπητό ζευγάρι. Θέλω λοιπόν να πάμε 4 χρόνια πίσω και να μου πείτε πώς γνωριστήκατε. Τον Κωνσταντίνο έτυχε να το δω 6 μήνες πριν τον γνωρίσω. Τον είχα δει να κάθεται σε ένα καφέ. Ήταν επικαιρό ντάνσι. Αλλά δεν είχα κάνει κάποια κίνηση. Απλά λέω κάτι, η φυσιογνωμία του κάτι μου έλεγε. Μετά συνωμότησαν τα άστρα, ο Θεός. Δεν ξέρω πώς. Το κάρμα. Ναι, γνωριστήκαμε, μιλήσαμε για πρώτη φορά μέσω του ίντερνετ, ήρθαμε σε επαφή. Είχαμε και αρκετούς κοινούς φίλους. Εντάξει. Το ένα έφερε το άλλο. Κωνσταντίνο μου, τι είναι αυτό που σε τράβηξε, το πρώτο πράγμα που σε τράβηξε όταν είδες την Ανδρέα? Εντάξει, πρώτα απ' όλα είδα ότι είναι συναισθανμένη και καλή κοπέλα. Πρώτα απ' όλα. Την είδα ότι είναι σοβαρός άνθρωπος, αγαπά τη δουλειά της. Ξέρεις, όταν έχεις έναν άνθρωπο που ξέρει τι θέλει από τη ζωή του, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ όμορφη. Να πούμε να χαμογελάσει λίγο. Εντάξει, αλλά κυρίως ότι ξέρεις, ήξερε τι ήθελε. Δεν ήταν ό,τι να είναι και βλέπουμε. Ήξερε τι ήθελε. Απλά ξέρεις, αυτά τα πράγματα κάποιες φορές έρχονται ξέρεις, εκεί που δεν τα περιμένεις. Οπότε. Εντάξει. Αυτά είναι τα καλύτερα. Που έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις. Ανοίξει πιο μέτρο. Άντρια μου. Τώρα τέλειωσε. Άντρια, εσύ τι ήταν αυτό που είδες στον Κωνσταντίνο? Ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί πάρα πολύ σοβαρό. Πρώτον και κυριότερον, έχει σεβασμό γενικά στον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι καλός συνάτος, είναι ευγενικός, είναι πάρα πολύ όμορφος. Και γενικά είναι ένα παιδί με αρχές. Δηλαδή, η οικογένειά του του έδωσε όλα εκείνα που μπορείς να προσφέρεις στο παιδί σου. Δηλαδή, δεν θα με κάνει ποτέ να στεναχωρηθώ και να είμαι. Δηλαδή, προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Το ότι έχει στόχους, έχει όνειρα, γενικά είναι πολύ χαμηλών τόνων. Και νομίζω ισορροπεί λίγο τη δική μου πλευρά, γιατί είμαστε πολύ αντίθετοι χαρακτήρες. Και έτσι νομίζω ισορροπεί ο ένας τον άλλο. Έχουμε και κοινά, αλλά ταυτόχρονα είμαστε πολύ διαφορετικοί. Και έτσι νομίζω κάνει και τη σχέση μας πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή. Μίλησες για κοινά. Ξέρω ένα. Ναι. Προέρχεσαι από μια οικογένεια η οποία είναι μπασμένη στα γήπεδα. Ναι. Ο Κωνσταντίνος είναι το επάγγελμά του. Οπότε πώς είναι η σύντροφος σου να γνωρίζει τόσα πολλά πράγματα για το ποδόσφαιρο? Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι? Εντάξει, είναι ωραίο να ξέρεις να μιλάς στον άλλο και να ξέρεις, να καταλαβαίνει τι του λες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω το ίδιο για την Άντρια, γιατί όταν μου μιλάει για χορό, δεν ξέρω τίποτα. Έμαθε όμως τα πλιέ, τα σασέ. Είναι ωραίο να καταλαβαίνει, γιατί μπορεί και να έρθει γήπεδο και δεν θα κάνει, συγγνώμη που το λέω, κάποιες ηλίθιες ερωτήσεις, τι είναι αυτό και γιατί έγινε αυτό. Καταλαβαίνει και με τι ασχολείσαι. Και είναι ωραίο αυτό. Μπορείς να μιλάς, μπορείς να επικοινωνάς καλύτερα. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι όταν μπορεί να τύχει η μπάλα να περάσει μέσα από τα χέρια του και να μπει γκολ από την απέναντι ομάδα και είσαι εσύ στο γήπεδο. Πώς αισθάνεσαι? Να σου πω κάτι. Χτύπησες λίγο φλέβα, αλλά να σου πω. Πρώτα απ' όλα νιώθω περηφάνεια για τον Κωνσταντίνο. Γιατί να σου πω κάτι. Το να μην βάλει ένας ποδοσφαιριστής τέρμαν ή να είναι μια κακή φάση, θα πεις εντάξει, θα το προσπεράσεις, είναι εντάξει, πάμε στο επόμενο. Ο τερματοφύλακας όμως είναι μια πολύ σημαντική θέση, γιατί ένας είναι. Ενώ οι άλλες θέσεις υπάρχουν αρκετές. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα και άβολα στο γήπεδο, γιατί μπορεί κάποιος να πει το σχόλιο του κλπ. Αλλά επειδή ξέρω ότι δυνατός ο Κωνσταντίνος μαχητής γενικά στη ζωή του, θα τα παρατήσει, δεν με ρίχνει στο γήπεδο επειδή ήταν μια κακή στιγμή. Mm-hmm. Τον Αύγουστο κλείνεται 4 χρόνια. Ναι. Θέλω να πείτε λοιπόν αυτή η διαδρομή των 4 χρόνων, τι γεύση σας έχει αφήσει? Πολλά και διάφορα συναισθήματα. Ενώ σε μια σχέση είτε 4 είτε περισσότερο λιγότερο χρόνο, δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις. Το σημαντικό είναι ότι συνεχίζεται. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ό,τι και να περάσεις, ό,τι και να συνεχίζεται. Προσαρμόζεσαι με τις ανάγκες του άλλου, συμβιβάζεσαι κάποια πράγματα, αφήνεις τους εγωισμούς, αφήνεις τους θυμούς και
προχωράς. Γιατί αγαπάς τον άλλον και περνάς όμορφα μαζί του. Ενώ νομίζω αυτή είναι η ζωή περισσότερο. Ότι πρέπει να προχωράς όταν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, σίγουρα δεν είναι ο ίδιος με σένα ή δεν είναι η ίδια. Και εντάξει. Αυτά έχει η ζωή. Ενώ προχωράς, μαθαίνεις, συμβιβάζεσαι. Εννοείται ότι όταν γνωρίσεις έναν άνθρωπο, δεν είσαστε καθόλου στην ίδια φάση. Άρα για να δουλέψει μια σχέση και να θέλεις να δουλέψει, γιατί εγώ δεν πιστεύω σαν άντρα προσωπικά ότι υπάρχει τέλεια σχέση για κανέναν. Όταν μου λένε δεν τσακωνόμαστε, δεν συζητάμε, εγώ δεν πιστεύω αυτό το πράγμα. Γιατί από εκεί βγαίνεις πιο δυνατός και εκεί θα φανεί πόσο αγαπάς και πόσο θέλεις τον άλλον στο να προσπαθήσεις. Γιατί η πλήστη γάμη τα τελευταία χρόνια, επειδή δεν υπάρχει επικοινωνία, λένε εντάξει, δεν τα βρίσκουμε, τελείωσε μέχρι εκεί. Όχι. Εμείς πιστεύω και οι δύο αυτόν θέλουμε στη σχέση μας. Να είναι το πρώτο πλάνο, να στο θέσω έτσι, είναι η συζήτηση και η επικοινωνία. Εκεί λύνονται τα πάντα. Είναι το α και το ω, ναι, σε μια σχέση. Σε ποια πράγματα, θέλω να μου πείτε και οι δύο, έχετε κάνει πίσω για τις σχέσεις σας? Εντάξει, λίγα, ναι, δεν θα πω ότι αλλάξαμε πάρα πολλά τη ζωή μας για να είμαστε μαζί. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι να πω ότι στερήθηκα κάτι εγώ για να είμαι μαζί με την Αντρέα το ίδιο. Απλά από τη στιγμή που αποφασίσαμε να μείνουμε και μαζί, να συζήσουμε, αναγκαστικά κάποια πράγματα που κάναμε πριν, είτε παράδειγμα, τώρα της Αντρέας της αρέσει να βγαίνει έξω να βλέπει φίλους και αυτά. Ωραία, εγώ λόγω χρόνου είμαι λίγο περιορισμένος. Δεν σημαίνει ότι δεν το κάνει η Αντρέα, αλλά μπορεί να περιοριστεί λίγο, γιατί υπάρχει κάποιες ευθύνες στο σπίτι, κάποια πράγματα που δεν τα είχε πριν, χωρίς να σημαίνει ότι τα στερήθηκε. Απλά αλλάζεις το πρόγραμμα σου για να συμβιβαστείς. Αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Εγώ γενικά είμαι ένας πιο εκρηκτικός άνθρωπος σε σύγκριση με τον Κωνσταντίνο. Και από τον καιρό που γνώρισα τον Κωνσταντίνο, ασυναίσθητα κιόλας. Γιατί εντάξει, το ένα φέρνει το άλλο, ηρέμησα αρκετά. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να έχει σύντροφο έναν αθλητή? Συγκατοικήσαμε αρκετά νωρίς μαζί. Ξεκίνησα να βλέπω στην πορεία των 4 χρόνων τις δυσκολίες του Κωνσταντίνου. Πολλοί νομίζουν ότι είναι εύκολο να συζητήσεις με έναν αθλητή, γιατί οι ώρες του, τα γεύματα του είναι πολύ διαφορετικά με κάποιους άλλους. Και σίγουρα δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Όπως είπε πριν και ο Κωνσταντίνος, εγώ δεν θα βγω να ξεσκάσω, δεν θα πάω σε ένα κλαμπ, σε ένα μπαράκι και να ξενυχτάω μέχρι τα ξημερώματα, γιατί εντάξει, έχω και έναν άντρα δίπλα μου, ο οποίος λέω άντρα. Θα έρθουμε και εκεί, θα έρθουμε και εκεί. Στα πόσα χρόνια συγκατοικήσατε? Στο δεύτερο χρόνο. Δεύτερο χρόνο σχέσης. Περισσότερο, εντάξει, είναι γιατί το θέλαμε φυσικά. Απλά δούλευε και πολλές ώρες η Άντρια Λευκοσία. Εγώ θα έφευγα αναγκαστικά γιατί δεν βόλευε με τη μεταφορά στο γήπεδο. Εντάξει, και το αποφασίσαμε έτσι. Ίσως είναι μια καλή αρχή, μια καλή ευκαιρία για να δοκιμάσουμε περισσότερο τη σχέση μας. Συναντήσατε δυσκολίες στη συγκατοίκηση? Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Μαθαίνεις τον άλλο, μαθαίνεις τις συνήθειες του, μαθαίνεις τα θέλω του, τι δεν του αρέσει. Είναι διάφορο. Αυτό είναι να μάθεις τον άλλο και αν όντως τον αγαπάς, συνεχίζεις, προχωράς. Και εκεί καταλαβαίνεις αν ταιριάζεις ή όχι. Μπράβο. Και τα βρίσκεται στη συνέχεια. Νομίζω δύο σταθμοί είναι στη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι ο γάμος, ούτε η πρόταση γάμου, ούτε. Είναι η συγκατοίκηση και όταν έρθει ένα παιδί. Νομίζω αυτά είναι οι δύο σταθμοί που δοκιμάζουν μια σχέση. Τι αγαπάς πιο πολύ στην Αντρέα? Είναι πολλά, εσύ με να σκεφτώ τώρα. Του βάζεις δίσκο. Να σου πω ότι ξέρει τι θέλει. Για μένα το σημαντικό σε ένα άνθρωπο ξέρει τι θέλει. Το πιο σημαντικό για μένα. Γιατί όταν σου δείχνει εσένα ότι ξέρεις αυτό θέλω και αυτό, αμέσως και εσύ έρχεσαι και λες. Εσύ μπορείς να ακολουθήσεις αυτό που θέλει ο άλλος. Αν δεν μπορείς, τότε δεν μπορείς είτε να προχωρήσεις μαζί του, είτε είναι καλύτερο για τους δύο, παράδειγμα, να υπάρξει, ξέρεις, είτε ένας χωρισμός ή κάτι για την καλύτερη ζωή και των δύο. Αλλά από τη στιγμή που σου δείχνει κάποιος αυτό θέλω και είναι συγκεκριμένο και το βλέπεις και μπορείς να το ακολουθήσεις, νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα. Γιατί ξέρεις ότι αυτό είναι και προχωράμε αυτό και τέλος. Αντρέα μου. Γεια σε βέβαια. Τον Κωνσταντίνο. Απλά. 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 Ήταν ο άντρας που είχες, ναι, στο μυαλό σου, ναι, πολύ μικρή, ότι θα ήθελες μερικές να ήταν ο πατέρας των παιδιών σου? Μπράβο. Μερικές φορές λένε ότι έχεις το πρότυπο του πατέρα σου. Ο Κωνσταντίνος έχει όλα αυτά. Βρίσκω πάρα πολλά κοινά με τον πατέρα μου.
Γενικά τον Κωνσταντίνο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που σας εκνευρίζει στον άλλο? Μιλά πολλά. Μα γιατί? Όχι, μιλώ πολλά. Σε καταλαβαίνω. Επειδή την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό σου λέω. Δεν μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Ήταν κάτι που αναγνώρισες από την αρχή, βέβαια. Εντάξει, ναι, στη συνέχεια ξέρεις, μαθαίνεις. Σε αρχή λέει, μπας και μου την το ενθουσιασμό, αλλά στη συνέχεια. Εντάξει, υπάρχει γυναίκα που δεν μουρμουρά. Δεν είπα μουρμουρά, μιλάς πολλά. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Εντάξει. Κρεβατομουρμούρα υπάρχει. Πάντα νομίζω. Πάντα. Δεν το αποφεύγεις ποτέ. Όσο και να προσπαθείς, όπου και να ψάξεις, δεν το αποφεύγεις. Κωνσταντίνο μου, τι κάνεις όταν συμβαίνει αυτό? Γυρίζω πλευρό. Ναι, γι' αυτό θα, και εδώ θα συμπληρώσω εγώ ότι αυτό μου δεν με εκνευρίζει, αλλά ο Κωνσταντίνος όταν έχεις μια συζήτηση είναι πάρα πολύ ήρεμος. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια φάση, ρε παιδί μου, όταν συζητάς ανεβαίνουν οι τόνοι, μπορεί να ανάψουν τα αίματα, ο Κωνσταντίνος είναι πολύ ήρεμος. Πολύ ήρεμος όμως. Ναι. Νομίζω το πιο σημαντικό μάτι είναι να ξέρεις τι ζητάς και πώς το ζητάς. Για μένα το πιο σημαντικό. Τώρα παίζεις τη νύχτα που είναι κουρασμένος ο άλλος. Και επειδή ήρθε στο μυαλό κάτι να το ζητήσει, εσύ ωραία, απάντηση που να πάρει είναι εκείνη που περιμένει. Ή μπορεί κάτι unexpected, α πούμε, και να πει: όχι, δεν θα πούνε την απάντηση μου. Το πιο σημαντικό είναι εκείνο που θέλει, όντω σε ληστό, πρέπει να βρει την καλή στιγμή. Ακριβώς. Να μπορεί να οφέρει με τα νερά σου και μετά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό. Πότε έγινε η πρόταση γάμου? Πριν να πάω για επέμβαση Φιλανδία, το Πάσχα. Αλλιώς ήταν τα πλάνα, δυστυχώς, ευτυχώς εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν. Το σκεφτόσουν ένα πολύ καιρό? Όχι, να σου πω, απλά είναι λίγο περίεργη και η δική μας η φάση μέσα του ποδοσφαίρου και έψαχνα κάποια στιγμή να το κάνω όταν δεν θα έχω εγώ πολύ πίεση, ούτε η Άντρια να το χαρούμε, να μην το κάνω και απλά από ότι το έκανα και τελείωσε. Mm-hmm. Να το κάνω σε μια περίοδο που θα είμαστε ήρεμοι, δεν θα το περιμένει. Στα 4 χρόνια το περίμενες. Είχατε ανοίξει τέτοια συζήτηση, είχατε μιλήσει για οικογένεια, όταν λες ουφ, για πες. Εντάξει, νομίζω ότι μετά πολλά χρόνια κανένα ζευγάρι, σίγουρα όλοι το έχουν συζητήσει. Για μια γυναίκα νομίζω είναι ένα όνειρο, όχι δεν θα το πω όνειρο ζωής, αλλά το έχεις μέσα στα πλανά σου, θέλεις να παντρευτείς. Είσαι με τον άνθρωπό σου. Ναι, τον αυτό αγαπάς. Μου λες ότι αγαπάς. Δεν θέλεις να τον δεις δίπλα σου στην εκκλησία? Εννοείται. Να φτιάξεις μαζί του σπίτι. Και πόσο μάλλον να κάνω μωρά που να του μοιάζει. Πότε με το καλό γάμος? Το γάμος θα γίνει, ναι, το 21 τον Ιούνιο. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, αρχίσαμε σιγά σιγά κάποιες ετοιμασίες, κάποιους προγραμματισμούς. Έχουμε πολύ χρόνο. Θα το πάρουμε σιγά σιγά. Κωνσταντίνο, σπίτι την έπιασες να μετροφυλά περιοδικά με νηφικά και τέτοια ή τίποτα? Περιοδικά. Ξέρεις, το πιο σημαντικό από όλα ξέρεις ποιο είναι. Να τα βλέπεις, να κουνάς το κεφάλι και άλλες ναι, έχεις ζήκιο. Εντάξει, εγώ είμαι ειλικρινής. Εγώ επειδή έβλεπα, του έστελα έτσι κρυφάκια, κοίτα όλια, κοίτα εκείνο. Στα πλάνα σας είναι να μεγαλώσετε την οικογένειά σας? Εννοείται. Σίγουρα. Δεν είναι ότι το βάζουμε σαν πλάνο η οικογένεια, δεν είναι πλάνο για μένα. Ενώ η οικογένεια ξέρει τι θέλει, κάποια στιγμή θα έρθει. Το σημαντικό είναι να είσαι έτοιμο να κάνει οικογένεια. Mm-hmm. Όχι απλά πιστεύω οικογένεια για απλά εντάξει, ένα μωρό ή ένα μωρό, όχι τι κάνουμε. Το πιο σημαντικό να. Είστε έτοιμοι για οικογένεια? Εντάξει. Δεν θα πω ότι δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά σίγουρα για να αποφασίσει να κάνει ένα μωρό χρειάζονται κάποια πράγματα, κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρουμε ότι έχει τον χρόνο να μεγαλώσει σωστά το μωρό. Δεν είναι ότι θα κάνει τη δουλειά της, τη δική του δουλειά η Άντρια, θα είμαι και εγώ συνέχεια στο πόθο. Πρέπει να βάλουμε ένα πλάνο. Mm-hmm. Όταν πει ότι θα κάνω οικογένεια, είναι σημαντικό να μεγαλώσει το μωρό σωστά. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, δεν θα πω ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Το συζητάμε. Εννοείται, αν είναι θέλημα Θεού και θα έρθει. Το συζητάμε. Κάποια στιγμή σίγουρα. Κωνσταντίνο μου, έχει επιστρέψει μετά από ένα τραυματισμό. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Όλα πάνε βάσει του πλάνου που βγάζαμε με την ομάδα. Αυτό το διάστημα είναι νεκρή περίοδος και εγώ είμαι κάθε μέρα στο γήπεδο, είμαι κάθε μέρα στις προπονήσεις, με τα άτομα που είναι δίπλα μου και με βοηθάνε. Και να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είναι περίοδος αυτή που μπορούσαν να είναι με οικογένεια τους, ενώ είναι εκεί, βοηθάνε. Πιστεύω ότι όταν ξεκινήσει η προετοιμασία θα είμαι έτοιμος και ελπίζω ότι όλη αυτή η δουλειά που κάνω θα με επιβραβεύσει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς που έρχεται. Να σας ευχαριστήσω.
Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ όμορφα. Να σας ευχηθώ τα καλύτερα και θα περιμένουμε το προσκλητήριο. Εννοείται. Και να στείλουμε και πολλά φιλιά και στους υπόλοιπους της παρέας. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και να είστε πάντα καλά, αγαπημένοι, μονιασμένοι. Μα τι ωραία συνέντευξη, μπράβο Τάσο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Κωνσταντίνο και την Άνδρεα που μας παρακολουθούν.